Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την απόψινή σας παρουσία, σε αυτή τη συνάντηση με τον Νίκο τον Παπά, υποψήφιο πρόεδρο στη διαδικασία που έχουμε μπροστά μας για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι για μας ξεχωριστή χαρά και νομίζω μια από τις ιδιαίτερα καλές στιγμές αυτού του καλοκαιριού, το γεγονός, να μην πω υποδεχόμαστε, γιατί έχεις μισή κορυφιακή ηθαγένεια, Νίκο, ότι είναι μαζί μας ένας φίλος και σύντροφος από τα παλιά, προμετωπίδα σε μεγάλες μάχες του ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή που ήμασταν κυβέρνηση ως υπουργός, που δοκιμάστηκε για αυτή του τη στάση μέσα από μια σκληρή πολιτική δίωξη που τον οδήγησε στις αίθουσες του ειδικού δικαστηρίου, αλλά παρά τις όποιες εξελίξεις εκεί τις πέρασε αλόβητος, κατοχυρωμένος στη συνείδηση του λαού και των δημοκρατικών πολιτών ως ο άνθρωπος που έδωσε τη μάχη για το χτύπημα της διαφθοράς στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πιστεύω, σήμερα σε μια κομβική συγκυρία, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ολόκληρη την προοδευτική παράταξη και τη δημοκρατική παράταξη του τόπου μας, να γίνονται συζητήσεις σαν και αυτή που θα ακολουθήσει απόψε, για να δούμε με αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία της πορείας μας και της κατάστασης που βρισκόμαστε σήμερα, το μέλλον και την προοπτική, την νικηφόρα προοπτική του κόμματός μας και της δημοκρατικής παράταξης. Θεωρώ ότι η συμβολή του Νίκου είναι κεφαλαιώδης σε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκτός από όλους εσάς, τους σύντροφους και τις συντρόφισσες που βρίσκονται εδώ, τον βουλευτή μας, τον Γιώργο τον Ψυχογιό, τους συνυποψήφιους που δώσαμε μαζί τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, την Τζέννη τη Σουκαρά, τη συντρόφισσα, τον Γιώργο τον Τζόκα, το Φάνη τον Κουρεμπέ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι επίσης απόψε μαζί μας, χρυσές εφεδρίες όπως ο σύντροφος ο Αλεξίου και άλλοι σύντροφοι που παραθερίζουν στον νομό και βρίσκονται απόψε μαζί μας, και φυσικά τον Άγγελο τον Τόλκα, πρώην υπουργό, ο οποίος συνοδεύει σε αυτή την περιοδία τον Νίκο τον Παπά. Μην καθυστερήσω άλλο και χρονοτριβήσω, να πω ότι είναι αρκετοί υποψήφοι δημοτικών παρατάξεων και περιφερειακής, της περιφερειακής μας παράταξης. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την αποψινή του παρουσία τον Δημήτρη τον Πρωτόπαπα, που είναι επικεφαλής συνδυασμού και βρίσκεται εδώ μαζί μας. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Βλάση και την Ιωάννα που μας παραχωρούν αυτό το κατάστημα για την αποψινή μας εκδήλωση και φυσικά τον προσωπικό. Νίκο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ο Άγγελος πρώτα μάλλον, ο Άγγελος. Έχει μικρόφωνο, έχει Γιώργο. Έχει μικρόφωνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ούτε ένα λεπτό. Να καλωσορίσω κι εγώ από την πλευρά μου για άλλη μια φορά τον Νίκο τον Παπά εδώ στην Κόρινθο. Να ευχηθώ καλή δύναμη μετά τις εκλογές που είχαμε και τη μεγάλη μάχη που δώσαμε. Έχουμε μπροστά μας και αυτές που είναι πολύ κρίσιμες. Καλή επιτυχία από καρδιάς και κυρίως καλή πορεία στο κόμμα μας, που πρέπει να είναι συμπαγές, να είναι ενωμένο, να είναι μαχητικό, να είναι δίπλα στην κοινωνία, να είναι ρουσπαστικό, να έχει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για να μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία να στάσει στα πόδια της. Τίποτα άλλο και ευχαριστούμε για την άποψη βραδιά. Συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία και τη σημερινή συγκέντρωση εδώ. Είναι ουσιαστικά η πρώτη μετά το 15 Αύγουστο, άρα μετά τις τυπικά επίσημες διακοπές που έχουμε πάει οι Έλληνες και επανερχόμαστε μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά για εμάς όσον αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε σήμερα με τον Νίκο εδώ και εγώ ως εκπρόσωπος επικεφαλής καμπάνιας που είμαστε μαζί και είμαστε μαζί σε αυτή την ομάδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Θα πω πολύ λίγα λόγια για το πού βρισκόμαστε σήμερα και σε σχέση με από πού πιάνουμε το νήμα ξανά. Ήρθε μια ήττα διπλή τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ήρθαν οι αποφάσεις του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, και φτάσαμε στην αμέσως γρήγορη αλλά αναγκαστική αυτή πορεία να μπορέσουμε να εκλέξουμε τον επόμενο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άξιοι σύντροφοι κατεβαίνουν σε αυτήν την διαδικασία και έχουν θέσει υποψηφιότητα, διεκδικώντας ουσιαστικά να είναι οι άνθρωποι που θα είναι επικεφαλής αυτού που θέλουμε να αλλάξει και αυτού που θέλουμε να προχωρήσει για το επόμενο διάστημα
και να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ και θέλω να τονίσω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και θέτει εμπρός η υποψηφιότητα του Νίκου του Παπά. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να υπερασπιστούμε ένα πράγμα. Να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα το κυβερνητικό μας παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να συνδυάσει την παράδοση της κυβερνητικής δημοκρατικής παράταξης με τον ριζοσπαστισμό της αριστεράς στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και να το διεκδικήσουμε και να το εξελίξουμε ακόμα παραπάνω. Γιατί σήμερα που ο τόπος και συνολικά η Ευρώπη συντηρητικοποιείται, σήμερα που η χώρα μας, και το έχουμε δει αυτό στην έκφρασή της στη Βουλή, δημιουργεί ένα ακόμα ισχυρό δίπολο το οποίο φαίνεται να είναι δεξιάς ακροδεξιάς και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα, σήμερα συνολικά οι Έλληνες δημοκρατικοί πολίτες χρειάζονται να έχουν ένα χώρο έκφρασης δυνατό, μαζικό, σύγχρονο, νεανικό, όχι από άποψη ηλικίας, αλλά νεανικό σε παρεμβάσεις, σε ιδέες, σε τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης κόμματος. Ή θα επιλέξουμε λοιπόν σε αυτή την πορεία να μιλήσουμε καθαρά και να απαντήσουμε σε όλα αυτά που οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί αυταπατώμαστε νομίζουν ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα, ή θα πάμε 2, 3, 4 βήματα πίσω και θα επιλέξουμε να γίνουμε κάτι άλλο. Ή θα επιλέξουμε να είμαστε ένα κόμμα κυβερνητικό που διεκδικεί να γίνει και πάλι κυβέρνηση για να αλλάξει τις ζωές των Ελλήνων προς το καλύτερο, ή θα επιστρέψουμε σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας το οποίο δεν θα αναλαμβάνει τις ευθύνες μιας διακυβέρνησης. Μπορεί και να συμφωνούν όλοι μεταξύ τους, αλλά δεν θα αφορά συνολικά την κοινωνία και τη χώρα. Ή θα επιλέξουμε να οριοθετήσουμε και πάλι τις σχέσεις του χώρου, της παράταξης, και μιλάμε για τη δημοκρατική παράταξη, με την ολιγαρχία, ή συνολικά θα πληγεί το κομματικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Και οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι σαφές. Αυτό δηλαδή το οποίο σήμερα και ελέγχει και εξυπηρετεί η ολιγαρχία, την ολιγαρχία, η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη, και το ζούμε σε κάθε επίπεδο, είναι αυτό με το οποίο θα πρέπει να τα βάλουμε, να βάλουμε πλάτες και να απαλλάξουμε τον ελληνικό λαό από αυτό ακριβώς. Να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία θα δημιουργεί ευκαιρίες, θα δίνει δυνατότητες, θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει και μπορεί να παράξει, να προοδεύσει, να δημιουργήσει. Και τέλος, ή θα πούμε και θα μιλήσουμε για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη νικηφόρα, αυτή λοιπόν η οποία θα θέσει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουμε, με ένα νέο πρόγραμμα, με απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα και στα σύγχρονα προβλήματα και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, ή θα μιλήσουμε για απλά ένα ακόμα κόμμα του δημοκρατικού χώρου, το οποίο με το τέλος και της απλής αναλογικής, έτσι όπως εκφράστηκε στις προηγούμενες δύο διαδικασίες, δεν θα έχει να εκφράζει κάτι απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται ως φόβος, να έχουμε ένα μεγάλο κόμμα του 40% περίπου και μικρά κόμματα του 10-12% που δεν θα μπορούν να εκφράζουν τίποτα, δεν θα μπορούν να εκφράζουν, να καταθέτουν καν πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Γι' αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, ο αγώνας αυτός που ξεκίνησε κατά καλό καιρό, που ξεκίνησε σε δύσκολες συνθήκες, που ξεκίνησε με θλιβερά για μας γεγονότα και λύπη της απουσίας του Αλέξη Τσίπρα από την μέχρι στιγμής αυτή διαδικασία και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό όλο μας βρίσκει εμάς εδώ, τον δημοκρατικό κόσμο, να βάζουμε πλάτη για αυτό που θέλουμε να δημιουργηθεί. Και να μπαίνουμε μπροστά και να ζητάμε και να διεκδικούμε ένα πράγμα. Οι επερχόμενες διαδικασίες μας να είναι μαζικές. Να διεκδικήσουμε να έρθει όλος ο κόσμος ο οποίος ήρθε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και καινούριος κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος βλέπει τους 2 κιόλας μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μια χώρα να έχει παραδοθεί στο έλεος και τους πολίτες να νιώθουν καθημερινά την ανασφάλεια, είτε αν χρειαστούν ασθενοφόρο, είτε αν χρειαστούν να ταξιδεύσουν από την Κόρυθο στην Αθήνα, είτε αν καίγεται ένα στρατόπεδο, μια αεροπορική βάση ουσιαστικά στο Βόλο, είτε αν βυθίζεται ένα πλοίο έξω από την Πύλο, δεν έχει σημασία ότι δεν ήταν Έλληνες πολίτες αυτό, είτε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, είτε να δολοφονείται ένας άνθρωπος στο κέντρο της Αθήνας από μια ομάδα 150-200 ακροδεξιών, οι οποίοι υπερδιαβαίνουν την Ελλάδα, δεν τους ελέγχει κανείς, ενώ γνωρίζουν ότι κυκλοφορούν και βλέπουμε και ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε. Απέναντι σε αυτά λοιπόν χρειάζεται μαζικότητα. Χρειάζεται ενότητα. Χρειάζεται δημιουργική ενασχόληση. Χρειάζεται φαντασία. Χρειάζεται να βάλουμε όλοι μας
την δημοκρατική μας συνέστηση αλλά και ευαισθησία, γιατί πρέπει ένα πράγμα να πούμε στους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες γυρίζουν σήμερα την πλάτη στο κομματικό φαινόμενο, γιατί νιώθουν και είναι αλήθεια σε μεγάλο βαθμό ότι δεν εκπροσωπούνται από αυτό. Άρα λοιπόν εμείς θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο κόμμα μαζών και όχι ένα κόμμα λίγων εκλεκτών στελεχών. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Νίκος Σταρτή και όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για την τιμή που μου κάνατε αυτές τις μέρες που είμαστε, δεν είμαστε, στο σκληρό πυρήνα των διακοπών και εσείς διαλέξατε κάποιες ώρες να τις επενδύσετε για να συναντηθούμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και το γραμματέα της Δομαρχιακής μας και τον βουλευτής μας και σύσσωμο το ψηφοδέλτιο που βρίσκεται σήμερα εδώ. Και θέλω να σας πω, πιάνοντας το νήμα από αυτά που είπε και ο Γιώργος, ο ένας και ο άλλος και ο Άγγελος ο Τόλκας, ότι αισθάνομαι ότι σε αυτή τη διαδικασία εγώ προσωπικά έχω συναγωνιστές. Αγωνιζόμαστε για ένα κοινό σκοπό. Βεβαίως έχουμε δημοκρατικές απόψεις, διαφορετικές. Δεν πρέπει να τις κρύψουμε. Αντιθέτως, πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ο διάλογος αυτός στην πορεία προς την εκλογή νέας ηγεσίας να πολιτικοποιηθεί, να συζητήσουμε επί της ουσίας και να ενισχύσουμε έτσι το κοινό μας σπίτι. Το σπίτι του κάθε προοδευτικού πολίτη, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ερχόμαστε από ένα δυσμενές αποτέλεσμα και το δυσμενές αποτέλεσμα είναι πάντα και μια ευκαιρία αναστοχασμού, αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι περνάμε πάρα πολύ γρήγορα στη φάση που πρέπει να διερωτηθούμε και να συζητήσουμε πλέον όχι το γιατί χάσαμε, αλλά το πώς θα κερδίσουμε. Αν και καμιά φορά αυτά τα δύο ερωτήματα δένουν το ένα με το άλλο. Αν έχεις μάθει την ιστορία σου, τη σύγχρονη αλλά και την πιο μακρινή, να τη μελετάς και να είναι σχολείο για σένα, αλλά όχι φυλακή, αυτά τα ερωτήματα ακολουθούν. Δένουν το ένα με το άλλο. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία δεκαετία και πλέον ταυτίζεται με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Δεν υπάρχει τρόπος για έναν ιστορικό του μέλλοντος να αφηγηθεί, να ερευνήσει το πολιτικό φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να πέσει στο αναγκαίο καλό ή κακό ότι πρέπει να μελετήσει την πολιτική ιστορία του τόπου και γιατί συμβαίνει αυτό, διότι το κόμμα μας, η παράταξή μας, ήταν πρωταγωνίστρια πολιτική δύναμη. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε τυχαία. Έγινε διότι έφερε ένα ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο το οποίο σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή δεν πρέπει που δεν είναι να εγκαταλείψει. Και στοιχεία του ιδεολογικού και πολιτικού οπλοστασίου ήταν και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα κινήματα, ούτε με τη δυσπιστία που τα αντιμετωπίζουν άλλες δυνάμεις της αριστεράς, ούτε βεβαίως με καθεστωτικό τρόπο όπως κάνει η δεξιά. Ένα άλλο στοιχείο ήταν το στοιχείο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, το 2014 ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν υποψήφιος εκ μέρους όλης της αριστεράς για την Προεδρία της Κομισιόν. Τότε αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για την ίδια την Ευρώπη. Ήταν η πρώτη φορά. Οι δυνάμεις της δεξιάς επέλεξαν να είναι και η τελευταία, όπου είχαμε debate των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Ναι, και ήταν η πρώτη φορά που Έλληνας πολιτικός στέκονταν απέναντι, ίσως προς ίσον, στο Σόλτς, στον Γιούνκερ, εκείνο το γερό, στη Σκάι Κέλλερ, από τους οικολόγους. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο ότι οι δυνάμεις της προόδου από τους σοσιαλιστές μέχρι την αριστερά πρέπει να συντονιστούν στην Ευρώπη και υπηρέτησε αυτή την πολιτική και από το 2014 και μετά, και γι' αυτό είδατε και ότι με μεγάλη άνεση, πολιτική άνεση, όχι ευκαιριακή, ιστορική άνεση και δυνατότητα, ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν καλεσμένος και στις συσκέψεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ως επικεφαλής ενός κόμματος της αριστεράς, αλλά
αγωνιζόμαστε όλοι για να συγκλίνουν αυτές οι δυνάμεις και να δώσουν και μια διαφορετική πορεία στην Ευρώπη. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη μου μας έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη και σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιούμαστε τώρα που έχει φουρτούνα η θάλασσα έξω να το εγκαταλείψουμε. Και ήταν η θέση ότι όσο καλό πρόγραμμα και να έχεις, αν δεν μπορέσεις πολιτικά να φτιάξεις μια πλειοψηφία για να το εφαρμόσει, το πρόγραμμά σου, καλώς την Έλενα. Και η Έλενα οικονομώ, δεν ήταν η μόνη που έλειπε από το ψηφοδέλτιο. Ναι. Τώρα είναι εσύ από το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, εάν λοιπόν το πρόγραμμά σου δεν μπορέσεις να το κάνεις κτήμα μιας πλειοψηφίας, θα παραμείνει ένα πείραμα νοητικό γραμμένο στο χαρτί. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που θέλει ο δημοκρατικός κόσμος, ο αριστερός, ο προοδευτικός κόσμος, δεν θα γίνει υλική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα οπλοστάσιο, φίλες και φίλοι, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Και πρέπει να πούμε με καθαρό τρόπο, διότι διαμορφώνεται μια συγκυρία αυτή τη στιγμή, ότι οφείλουμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Πόσο τολμηροί ήμασταν στο να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο και κυρίως όσο αφορά το κόμμα μας. Τώρα που έχουμε μία δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη, προσέξτε, η δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη τι χαρακτηριστικά έχει? Θα έχει καταρχήν τα χαρακτηριστικά που έχουν όλες οι δεύτερες τετραετίες. Θα έχουν μία φθορά της κυβέρνησης πιο γρήγορη. Προσέξτε, λέω φθορά της κυβέρνησης, δεν λέω ότι αυτόματα εμείς θα κερδίσουμε. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, πρώτον, ότι δεν μπορεί να μοιράζει τα χρήματα που μοίραζε την τετραετία 19-23 και δεύτερον, δεν μπορεί να κατηγορεί τους προηγούμενους για τα κακά της μοίρας. Πώς ήταν ο κύριος από τον μπαλκόνι, έτσι που είπε για τον Κατρούγκαλο, το ξέρουμε ότι το πληρώσαμε αυτό και τον νόμο και τη δήλωση. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης να λέει φταίνει προηγούμενη, γιατί προηγούμενη είναι δική του. Άρα φέρει ακέραια την ευθύνη. Σε αυτό λοιπόν τον γκαμβά των εξελίξεων, και είπε και ο Άγγελος πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το τι συμβαίνει και ποιες είναι έτσι οι εκφάνσεις αυτής της εκλογικής νίκης και της παράλυσης στο κρατικό μηχανισμό που έχει επιφέρει ο Μητσοτάκης. Σε αυτό λοιπόν τον γκαμβά, για να κερδίσουμε εμείς, υπάρχουν πολιτικές, οργανωτικές και προγραμματικές προϋποθέσεις. Δεν θα γίνει αυτόματα. Δεν θα γίνει αυτό. Αν για παράδειγμα εμείς, ας πάμε στις προγραμματικές προϋποθέσεις, διολυστήσουμε υπό την πίεση των αντιπάλων μας σε μία λογική η οποία ξεχνάει ότι αυτά που εφαρμόσαμε το 15-19 ήταν ένα μείγμα αυτών που θέλαμε και αυτών που μας επέβαλαν. Έτσι έγινε ιστορικά με την αριστερή δημοκρατική παράταξη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να υιοθετήσουμε εκ των υστέρων το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε. Αυτό είναι μια πολύ βασική προγραμματική προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν και πολιτικές προϋποθέσεις. Η πολιτική προϋπόθεση, η οποία είναι, θα έλεγα, ευδιάκριτη και από πολύ μεγάλη απόσταση, είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας. Να την ενισχύσουμε, διότι ακούω απόψεις, και εδώ θέλω να κάνω άλλη μια παρένθεση και με συγχωρείτε. Με τους συνυποψηφίους έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Και με την Έφη και τον Ευκλήδη, λιγότερο με τον Στέφανο τον Τζουμάκα, έχουμε υπηρετήσει ως υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα. Έχουμε λειτουργήσει και στα ηγετικά κλιμάκια του κόμματός μας, της παράταξής μας, την περίοδο 19-23. Όταν μιλάμε λοιπόν για λάθη τα οποία κάναμε, έχουμε την πολυτέλεια, την ευτυχία να μην εξαπολύουμε βέλη ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά να κάνουμε, να μιλάμε ως εκφράζοντας μια συλλογική αυτοκριτική. Και αυτό είναι νομίζω μια περιουσία την οποία θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε και στην πορεία προς την εκλογή της νέας ηγεσίας. Ακούω λοιπόν απόψεις και εδώ κατά τη γνώμη μου χρειάζονται πολύ καθαρές κουβέντες, πάρα πολύ καθαρές κουβέντες, διότι προσέξτε, όσο αποκρουστικό θα είναι να σηκωθούν οι τόνοι στην πορεία προς την εκλογή νέας ηγεσίας
και να υπάρξουν άδικες κριτικές ή οξείες επιθέσεις ή χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, τόσο αποκρουστικό θα είναι να κρύψουμε κάτω από το χαλί διαφορές πολιτικές οι οποίες υπάρχουν, τις οποίες πρέπει να τις δούμε κατάματα. Και να καλέσουμε και τον δημοκρατικό κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρενέσεις, κύριε. Μπορείτε να έρθετε, άμα επιθυμείτε. Θα σας χειράσουμε και κάτι. Λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί και είστε καλοδεχούμενος, κύριε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, άρα θα πρέπει για αυτά τα ζητήματα να συζητήσουμε ανοιχτά. Και έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας, διότι ακούω απόψεις που λένε ότι δεν έχουμε ταυτότητα, δεν είχαμε ταυτότητα συγκεκριμένη. Η γνώμη μου είναι ότι είχαμε ταυτότητα. Και ήταν μια ταυτότητα την οποία προσδιορίσαμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια το 2019 στην διακήρυξή μας. Και είπαμε ότι είμαστε το σπίτι του κάθε προοδευτικού πολίτη που συσπηρώνει δυνάμεις από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Και όλοι αυτοί οι πολίτες, όλες αυτές οι καταγωγές και οι προσδιορισμοί δεν έρχονται ο ένας ως οικοδεσπότης και ο άλλος ως φιλοξενούμενος. Είναι κοινή μας κληρονομιά. Ο καθένας μπαίνει σε αυτό το κοινό σπίτι με γεμάτες τις αποσκευές του από τις αγωνιστικές του περγαμηνές. Υπάρχουν πολλά ριάκια που συνενώνονται σε αυτό το προοδευτικό αριστερό ποτάμι. Ιστορικές διαδρομές διαφορετικές, αλλά οι οποίες συναποτελούν, όπως συνομολογήσαμε, από το 2019 ήδη και de facto υλοποιούσαμε και πάρα πολλά χρόνια πριν, είναι το κοινό μας σπίτι, το σπίτι του κάθε προοδευτικού πολίτη. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι εμείς θα πρέπει να προσδιοριστούμε αποκλειστικά ως ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Προσωπικώς θεωρώ ότι αυτό δεν θα είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη της εποχής. Θα είναι ένα βήμα πίσω από αυτά που έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί. Υπάρχουν και απόψεις, με τις οποίες επίσης διαφωνώ, που λένε ότι αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα και ότι οι έννοιες αυτές είναι που κάμισα αδιανά. Δεν είναι αδιανά που κάμισα. Είναι έννοιες ουσιαστικές, είναι έννοιες οι οποίες συνυφαίνονται με τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, είναι έννοιες οι οποίες αφορούν αγώνες οι οποίοι έχουν γίνει στο παρελθόν από πολλές διαφορετικές διαδρομές για την υπεράσπιση της ομαλότητας και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας και είναι η τεράστια αναπαλωτρίωτη περιουσία της παράταξής μας. Οι αγώνες που έγιναν το 1965 για τη δημοκρατία, η δημοκρατική έκρηξη του 1981, όλο το μεταπολιτευτικό φοιτητικό κίνημα, οι αγώνες ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, το κίνημα των αγανακτισμένων, όλος αυτός ο πλούτος είναι πλούτος ο οποίος είναι κοινός για όλες όσες επιλέγουν να στρατευτούν σε αυτή την κοινή μας υπόθεση. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πολιτική προϋπόθεση η οποία θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε από εκεί που σταθήκαμε την παράταξη της νίκης. Να έχουμε μια διάταξη δυνάμεων που θα φέρει την νίκη, να έχουμε μια παράταξη η οποία θα μπορέσει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Δεν μας αντιστοιχεί τίποτα απολύτως λιγότερο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ζητήσουμε από το δημοκρατικό λαό τίποτα λιγότερο. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα, ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση πλέον για απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα ιδεατό σύστημα, ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει την ισότητα της ψήφου. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν ιστορικές προϋποθέσεις για να δώσει κυβερνητική λύση στην Ελλάδα. Και αυτό το πληρώσαμε πρώτοι από όλους εμείς. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κατάματα να το δούμε, όπως, κατά την γνώμη μου, και αυτό αφορά μια προγραμματική προϋπόθεση, θα πρέπει να δούμε κατάματα ότι χάσαμε κατά κράτος σε αυτό που πολιτικοί και δημοσιογράφοι μεταξύ τους έχουν συμφωνήσει να προσδιορίζουν ως μεσαία τάξη. Ή, ας το πούμε ακόμα έτσι πιο ευκρινώς, στον κόσμο ο οποίος έχει αίσθηση αυτού μεσαίας τάξης, δηλαδή αισθάνεται
ότι είναι μεσαία τάξη και είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε έχει μια μικρή επιχείρηση. Εκεί χάσαμε κατά κράτος. Εκεί χάσαμε κατά κράτος και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, και στο προγραμματικό και στο οργανωτικό και στο πολιτικό, να ξανακερδίσουμε αυτά τα στρώματα. Διότι αυτά τα στρώματα και η στράτευσή τους στην κοινή μας υπόθεση έφεραν την νίκη το 2015. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι οι προσδοκίες αυτού του κόσμου ή θα δένονται στο άρμα των ελίτ και των συμφερόντων των ολίγων, ή θα συντάσσουν μία συμμαχία, θα συγκροτούν μία συμμαχία με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι χαμηλότερης οικονομικής δυνατότητας, είναι στη μισθωτή εργασία κτλ. Άρα είναι μία ξεχωριστή προγραμματική προϋπόθεση πάνω στην οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δουλέψουμε. Κοντά στον καμβά των εξελίξεων, μέσα στον καμβά των εξελίξεων, εκτός από τις οικονομικές εξελίξεις, το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έχει τα λεφτά που είχε την προηγούμενη φορά να μοιράζει σε επιδοτήσεις και θα μείνει γυμνή η ακρίβεια και γυμνή η πολιτική του για να πέσει πάνω στα κεφάλια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κοντά στο γεγονός ότι θα βάλει σίγουρα, επειδή ξέρουμε πώς αντιλαμβάνεται τον τρόπο της λειτουργίας της δημοκρατίας και των θεσμών, την ίδια τη δημοκρατία σε δοκιμασία ξανά, κοντά σε αυτά τα φαινόμενα έχουμε και κάποιες εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα, έπικοι συνέχισαν κάποια έργα υποδομής στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο. Αυτό είναι ένα σημειακό γεγονός. Είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο ή είναι ενταγμένο στη συνολική στρατηγική της Τουρκίας, η οποία, εάν εφαρμοστεί, εάν τελεσφορήσει, θα θέσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρη την περιοχή. Και εδώ εμείς δεν μιλάμε απλώς ως άνδρες και γυναίκες πατριώτες Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Μιλάμε και ως προοδευτικοί αριστεροί πολίτες που έχουν αντίληψη για το τι σημαίνει ειρήνη, ύφεση και συνανάπτυξη στην περιοχή. Και αν δει κανείς το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αν δει κανείς το χάρτη της ισορροπίας που ονειρεύεται η Τουρκία, θα διαπιστώσει ότι αυτή η ισορροπία περνάει μέσα από 5-6 συγκρούσεις και πολέμους. Και εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Διότι είναι προφανές από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι κάτι έχει διαμειχθεί μεταξύ αυτού και του κυρίου Ερντογάν, το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Πρώτον, αξιώνουμε να μάθουμε τι έχει συζητήσει. Για να δούμε κι εμείς εάν ήταν γλωσσικά ολισθήματα ή έχουν κάποιο βάθος οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος, που είπε ότι η εθνική κυριαρχία είναι, λέει, σχετική έννοια. Δεν είναι σχετική έννοια, είναι έννοια αυστηρά προσδιορισμένη στο διεθνές δίκαιο. Και θα έλεγα ότι το διεθνές δίκαιο είναι το βασικό ισχυρό θεμέλιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια πολιτική ηγεσία που θεωρεί ότι έλαβε εντολή και κατέχει εντολή απόκλησης από το διεθνές δίκαιο. Δεν γνωρίζω να υπάρχει στα σκαριά κάποια συμφωνία που δυνητικά θα έκανε την Τουρκία αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει τη στρατηγική που αποσταθεροποιεί την περιοχή μας. Θα πούνε κάποιοι, μα μήπως αυτή είναι μία έτσι απορριπτική πολιτική. Όχι, δεν είναι. Είναι μία πολιτική που ακουμπά στην πολιτική που ασκήσαμε 2015-2019. Εγώ ως υπουργός της κυβέρνησής μας συμμετείχα στις διακυβερνητικές που μας πήγαινε ο Αλέξης με την Τουρκία. Στα πλαίσια του διαλόγου με τη γειτονική χώρα. Ο διάλογος όμως αυτός είχε μία προϋπόθεση, την οποία προϋπόθεση η εξωτερική μας πολιτική την είχε επιβάλει ως τελεσμένη, ότι όποιος διάλογος θα γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τελεία και παύλα. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο και δεν υπήρχε κανένα περιθώριο άλλων ερμηνεών, διότι όχι μόνο δεν θα επιτρέπονταν γλωσσικά ολισθήματα όπως αυτά που λένε ότι το Όρουτς Ρέις το πήρε ο άνεμος, δεν κάνει έρευνες, κόκκινη γραμμή τα 6 μίλια, αυτά δεν θα μας επιτρέπονταν όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, αλλά γιατί και όλες οι χώρες της περιοχής συνεργάζονταν με την Ελλάδα και την ενεργητική της εξωτερική πολιτική στη βάση ακριβώς του διεθνούς δικαίου. Και ήξερε η Τουρκία
ότι οποιαδήποτε συνεννόηση με την Ελλάδα de facto προϋποθέτει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, ένα διεθνές δίκαιο με το οποίο η γειτονική μας χώρα δεν τα πάει και τόσο καλά και δεν είναι κακό να το λέμε. Είμαστε αριστεροί, προοδευτικοί πολίτες, άντρες και γυναίκες που έχουμε στρατευτεί στην υπόθεση της προοδευτικής, δημοκρατικής, αριστερής παράδοξης στην Ελλάδα, δεν είμαστε τυφλοί όμως. Και αυτό το πράγμα βγάζει μάτι ακόμα και αν το κοιτάς από τη σελήνη. Θα τον φωνάξουμε, μην ανησυχείτε. Τι πάθαμε απόψε. Άρα Γιώργο, που να ξέρεις. Λοιπόν. Εντάξει, ο κύριος νομίζω ότι ψήφισε. Τι ψήφισατε, κύριε Μητσοτάκη, ψήφισατε? Δεν μιλάει κι αυτός. Δεν μιλάει κι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι προσδοκίες του είναι ότι θα τα πάρει πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Μη φωνάζετε, κατεβείτε να πιείτε ένα ποτό, θα σας το κεράσουμε. Να, έχουμε και εμείς κερκέδες. Λοιπόν, άρα εδώ θα πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι. Από τη δημοκρατική αριστερή προοδευτική παράταξη, ο κύριος Μητσοτάκης, λευκή κάρτα για να χτίσει και να υλοποιήσει τέτοιου τύπου συμφωνίες, δεν θα έχει. Σε καμία απολύτως των περιπτώσεων. Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχουν και οργανωτικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε μία αμήλικτη πραγματικότητα στα μάτια. Η οποία λέει ότι καθυστερήσαμε, συντρόφισσες και συνάδελφοι. Και εδώ κάνουμε τη συλλογική μας αυτοκριτική. Θέλω να θυμίσω κάτι που μπορεί έτσι και στα μάτια πολλών από εμάς ή έτσι στα σπλάχνα μας να χτυπάει λίγο άσχημα. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ηγεσία από την βάση το 2004, η Νέα Δημοκρατία το 2009, αν κάνω λάθος διορθώστε με, το 2009 και εμείς το 2022. Και από το 2012 είμαστε ένα κόμμα το οποίο κινείται στο εύρος ενός 1.800.000 ψήφων έως 2.200.000 ψήφων. Με την εξαίρεση αυτού του αποτελέσματος. Είναι πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, στα οποία δεν κάναμε τα απαραίτητα βήματα. Και όταν τα κάναμε υπήρχαν και εκεί δυσκολίες, εσωτερικές διαφωνίες και υπήρξαν και αδράνειες. Διότι ψηφίσαμε μεταβολές τις οποίες δεν εφαρμόσαμε στην ολότητά τους. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε κατάματα, διότι δεν εκλέξαμε ας πούμε νομαρχιακές από τη βάση κατευθείαν, δεν βγάλαμε νέα συντονιστικά οργανώσεων μελών, δεν συγκροτήσαμε γρήγορα τα δίκτυα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, στον αγροτικό χώρο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά κομμάτων τα οποία διεκδικούν την εξουσία, διεκδικούν τη διακυβέρνηση. Δεν στέκονται ιστορικά πειράματα εάν δεν έχουν ισχυρή παρουσία σε αυτό που στην πολιτική επιστήμη λένε οι ενδιάμεσοι θεσμοί κοινωνικής εκπροσώπησης. Δεν έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο κόμματος κυβερνητικού που διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία που δεν έχει μεγάλη ακτινοβολία σε θεσμούς όπως η αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ο αγροτικός κόσμος. Εκεί ήμασταν πολύ πίσω από τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνονταν. Ή θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί. Ίσως θα έπρεπε τα ψηφοδέλτιά μας να διαμορφώνονται με τη συμμετοχή των μελών. Γιατί να κλείσουμε την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Γιατί να μην κάνουμε το κόμμα μας το πιο δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα, την πιο δημοκρατική συμμετοχική παράταξη του προοδευτικού χώρου σε όλη την Ευρώπη? Δεν μας λείπει τίποτα. Ούτε η ιστορική εμπειρία, ούτε η όρεξη και θέλω να ελπίζω ούτε η τόλμη για να κάνουμε αυτές τις μεγάλες τομές. Θέλω να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας το εξής. Ότι δεν μπορούμε να πάμε σε τίποτα λιγότερο ως στόχο από το να είμαστε εμείς η παράταξη της νίκης. Η παράταξη που θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Και για να το κάνουμε αυτό θέλει καθαρές κουβέντες και με το λαό ότι τελειώσαμε με την απλή αναλογική, ότι είμαστε η παράταξη που πάει από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, ότι είμαστε η παράταξη που μπορεί και η μεσαία τάξη να εμπιστευτεί, ότι είμαστε η παράταξη που δεν θα δώσει λευκή κάρτα στον κύριο Μητσοτάκη να χειριστεί
τα εθνικά μας θέματα με τρόπο επιζήμιο και για τα εθνικά συμφέροντα και για τη σταθερότητα στην περιοχή, και ότι είμαστε η παράταξη που μπορεί και θα είναι η πιο συμμετοχική όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σας καλώ λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα να χτίσουμε μαζί την παράταξη της νίκης, να απευθυνθούμε σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, άντρα και γυναίκα, και να του πούμε: ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι αριστερή, προοδευτική, δημοκρατική παράταξη της χώρας που εκτείνεται από την αριστερά ως το Προοδευτικό Κέντρο. Είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη νίκη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας κούρασα. Ευχαριστούμε, Νίκο, για την ομιλία που έδωσε ρεθίσματα σημαντικά για την συζήτηση που θα θέλαμε να ακολουθήσει.